Πέπε Μπαρέζι, νούμερο 15 Ζακαρέλη και νούμερο 16 Προύτσο. Εδώ η ελληνική ομάδα με τον Δελικάρη αριστερά, τον αρχηγό μας. Δελικάρης 29 φορές διεθνής, 29 χρόνων και οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες που συνεχίζονται. Με τον κύριο Χατζηγιάννη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που έχει κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσει τους διαιτητές και τους παίκτες των δύο ομάδων. Η αρχή Ελλάς-Ελλάς αντυχεί σε όλο το γήπεδο, κατάμεστο δεδεύτη βελόνα, όπως λέμε στην καθιερωμένη και στην καθομιλουμένη γλώσσα μας. Από κοντά του και πίσω βρίσκονται οι παράγοντες της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι παρατηρητής του σημερινού αγώνα από την FIFA είναι ο Γερμανός κύριος Σμιτ. Και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες τώρα για να ανακρουστούν η εθνική ύμνη των δύο χωρών. Ενώ οι ομάδες λοιπόν είναι έτοιμες για να ανακρουστούν οι δύο εθνικοί ύμνοι των χωρών. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Κυράστας, ο Φυρός και ο Δελικάρης είχαν παίξει και στον αγώνα με την Ιταλία στη Φλωρεντία που είχαμε χάσει με 3-2. Ο Κόντι, ο Τζεντίλε και ο Ιταλικός ύμνος. Θα ακολουθήσει ο ελληνικός. Τους Έλληνες φιλάθλους που έψαλαν στη διάρκεια του μήνου μας τους εθνικούς στίχους, στίχοι που χτυπάνε στις καρδιές όλων μας αυτή τη στιγμή, καθώς η έναρξη για το μεγάλο παιχνίδι πλησιάζει. Η προϊστορία της εθνικής μας ομάδας στα παιχνίδια με την Ιταλία είναι σχετικά μικρή, αφού έχουν αναμετρηθεί με τους σημερινούς αντιπάλους μας συνολικά 3 φορές σε επίπεδο πρώτων εθνικών ομάδων. Το πρώτο μάτς έγινε το 1934 για τους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μιλάνο. Αποτέλεσμα 4-0 για την Ιταλία. Τα άλλα δύο παιχνίδια ήταν φιλικά και στο στάδιο Καραϊσκάκη το 1972 νικήσαμε τους Ιταλούς με 2-1. Τα γκολ της εθνικής μας σημείωσαν ο Αντωνιάδης και ο Πομώνης, ενώ για τους Ιταλούς σκόρερ ήταν ο Μπονινσένια. Στη συνέχεια οι Ιταλοί πήραν τη ρεβάνς το 1975 στη Φλωρεντία, όπου νίκησαν το εθνικό μας συγκρότημα με 3-2. Τα γκολ για τους Ιταλούς, ο Πούλιτσι, 2 και Σαβόλτη. Από την ελληνική ομάδα, σκόρες ο Κρητικόπουλος και ο Σαράφης. Άλλα 7 φιλικά παιχνίδια έγιναν ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως με την Β' Εθνική Ιταλίας. κέρδισαν τα 5 και στα 2 ήρθαμε ισόπαλοι. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ομίλου μας στο παγκόσμιο κύπελο είναι τα εξής. Πρώτο παιχνίδι, η Γιουγκοσλαβία κέρδισε στο Λουξεμβούργο με 5-0. Στη συνέχεια, δύσκολα οι Γιουγκοσλάβοι θα επιβληθούν της Δανίας την έδρα τους με 2-1. Η Ιταλία θα παίξει στο Λουξεμβούργο και θα κερδίσει με 2-0. Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα κάνει μια από τις μεγάλες της νίκες στον διεθνή χώρο. Κέρδισε μέσα στην Κοπενχάγη τη Δανία με ένα γκολ του Κούη 1-0. Η Ιταλία θα παίξει με τη Δανία στο Ολυμπιακό στάδιο της Ρώμης στη συνέχεια και θα κερδίσει με 2-0. Και τέλος, η Ιταλία πάλι με την Γιουγκοσλαβία 2-0 στο Τωρίνο. Πρόσφατο παιχνίδι πάλι για τον ομιλό μας στο παγκόσμιο κύπελο. Στην Κοπενχάγη η Δανία κέρδισε το Λουξεμβούργο με 4-0. Η βαθμολογία, η Ιταλία σε 3 αγώνους 6-0 τέρματα και 6 βαθμούς. Η Γιουγκοσλαβία 3 αγώνες 7-3 τέρματα 4 βαθμούς. Η Ελλάδα έναν αγώνα 1-0 τα γκολ 2 βαθμοί. Δανία 4 αγώνες 5-5 τα τέρματα 2 βαθμοί. Και το Λουξεμβούργο 3 αγώνες 0-11 τα τέρματα και 0 βαθμοί. Μετά το στρίψιμο της δεκάρας από τον Γάλλο διαιτητή, τον κύριο Βοτρό, οι Ιταλοί θα παίξουν αριστερά στις οθόνες σας με γαλάζιες φανέλες, λευκά shorts και γαλάζιες κάλτσες. Δεξιά η ελληνική ομάδα με λευκή εμφάνιση και την εθνική μας σημαία, την ελληνική σημαία στο στήθος αριστερά στην καρδιά. Ο διαιτητής υψωμένο το χέρι για την έναρξη του παιχνιδιού. Και η έναρξη. Δελικάρης. Η βαθιά μπαλιά για τον Κωστίκο. Έκοψε ο Τζεντίλε. Για να κόψει και ο Κούης. Πλάγιο για την Ιταλία με τον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Αντονιόνι και το φάουλ του Ιωσηφίδη. Αντονιόνι στο φάουλ για την Ιταλία. Βαθιά παλιά για τον Κόντι μέσα στην περιοχή. Και σημειώνει κόρνερ ο επόπτης από τα δεξιά. Πρώτο κόρνερ για την Ιταλία με τον Κόντι. Πολλοί παίκτες μέσα στην ελληνική περιοχή. Ο Κυράστας αριστερά, Σαργάνης και μπλοκάρει θαυμάσια ο Σαργάνης. Σαργάνης που υπενθυμίζουμε ήταν ο ήρωας του αγώνα της Ελλάδας με τη Δανία. Στον νικηφόρο αποτέλεσμα 1-0 στην Κοπενχάγη με τον γκολ του Κούι από φάουλ. Δελικάρης. Δελικάρης έχει μπροστά του τον Αλτομπέλι. Βαθιά μπαλιά για τον Κωστίκο. Κολοβάτι. Αντονιόνι. Ο Φυρός για τον Ταρντέλι, όμως η μπάλα έκοψε και πάλι ο Φυρός στον Κούι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου Κούις. Δεξιά Κυράστας. Άφησε το πλεονέκτημα ο Γάλλος διαιτητής και τον Κωστίκο η μπάλα για να γίνει και ένα φάουλ σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Αλτομπέλι. Αλτομπέλι, Αντονιόνι, Καψής, Δελικάρης. Δελικάρης η βαθιά μπαλιά για τον Μαύρο, έκοψε ο Τζεντίλε. Μπρούνο Κόντι. Offside έχει συλληφθεί ο Γκρατσιάνι. τρίτο λεπτό της συναντήσεως Ελλάδα-Ιταλία 0-0 για το παγκόσμιο κύπελο. Με ένα φάουλ που χτυπήθηκε από τον Δελικάρη στον Κυράστα. Κυράστας για τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου πιέζεται από τον Καμπρίνι, φεύγει ο Αρδίζογλου από τα δεξιά, έχει μπροστά του και τον Αλτομπέλι. Αρδίζογλου πάντοτε. Ο διαιτητής όμως έχει διακόψει την φάση και την επίθεση της Ελλάδας, σημειώνοντας τελικά ένα φάουλ. Φάουλ με τον αρχηγό της εθνικής μας, τον Γιώργο Δελικάρη. Την μπάλα για τον Λιβαθινό έκοψε ο Μπρούνο Κόντι. Καψής μπροστά από τον Τζεντίλε που του κάνει και φάουλ. Φάουλ του Τζεντίλε στον Καψή. Καψής στο φάουλ. Πάνω από τον μαύρο πηδούνε δύο Ιταλοί παίκτες, αφήνει ο διαιτητής. Κυράστας. Κυράστας πάντα φεύγει θαυμασιά ο Κυράστας. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή και Τζοφ. Μαρίνι, Κολοβάτι, Αλτομπέλι θα χάσει την μπάλα, Δελικάρης και Κούης. Φάουλ. Φάουλ υπέρ της εθνικής μας ομάδας από τον Γάλλο διαιτητή, τον κύριο Βοτρό. Από τον Καψή στο Δελικάρη. Δελικάρη στο μαύρο. Διώχνει όμως εκεί ο Σιρέα. Και από τον Μαρίνι η μπροστινή μπαλιά τώρα για τον Σιρέα και πάλι. Από τον Γκρατσιάνι στο Σιρέα. Σιρέα. Φάουλ λέει ο κύριος Βοτρός σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Φάουλ για την Ιταλική ομάδα που ετοιμάζεται από ό,τι βλέπουμε να χτυπήσει τώρα ο Αντονιόνι. Επάνω στα πόδια του Λιβαθινού. Αντονιόνι και Κωστίκος, πίσω η μπάλα για τον Σιρέα. Σιρέα που βλέπουμε σήμερα να παίζει πολύ πιο πίσω από ότι το καθιερωμένο παιχνίδι των Ιταλών. Για τον Κυράστα. Κυράστας και Αντονιόνι. Για τον Κωστίκο και φάουλ που γίνεται εκεί στον Έλληνα κυνηγό. Αρδίζογλου και Δελικάρης κοντά στην μπάλα. Ο Αρδίζογλου στον Δελικάρη. Για τον Κούι. Του έκοψε την μπάλα όμως ο Αλτομπέλη. Η μπάλα στον Αντονιόνι και αυτός θαυμάσια κόβει όμως τώρα ο Κυράστας για να δώσει στο Δελικάρη. Προσπάθησε να μπει μέσα. Γίνεται ένα φράγμα στους Έλληνες παίκτες, ο διαιτητής το σημειώνει όμως το φάουλ στο επόμενο λεπτό σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Σιρέα. Σιρέα. Κυράστας είδε πολύ καλά την μπάλα μπροστά από τον Γκρατσιάνι. Κακή μεταβίβαση, την κερδίζει την μπάλα ο Αντονιόνι τώρα. Από τα αριστερά Αντονιόνι προσπαθεί να κάνει τη σέντρα για τον Γκρατσιάνι. Θα κόψει όμως εκεί ο Καψής πλάγιο. Δεξιά ο Καψής. Πλάγιο για τον Κόντι. Σέντρα του Κόντι. Out πάνω από τα δοκάρια του Σαργάνη, χωρίς καν να ενοχλήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα. 7ο προς 8ο λεπτό της συναντήσεως, προκληματική του παγκοσμίου κυπέλου. Ελλάδα-Ιταλία 0-0 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δελικάρης. Δελικάρης για τον Κωστίκο που είναι πολύ κοντά του όμως ο Κολοβάτι. Προσωπικός φρουρός λοιπόν του Κωστίκου είναι ο Κολοβάτι, ενώ πιο πίσω παίζει ο Σιρέα και ο Μαρίνι. Τρεις κεντρικοί οπισθοφύλακες και δύο ακραίοι για την Ιταλία. Ένα δείγμα του κατενάτσιο, του φημισμένου κατενάτσιο που εφαρμόζουν οι Ιταλοί. Από τον Κυράστα το ελεύθερο έκοψε όμως ο Σιρέα, στην αντεπίθεση τώρα με τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι στις ξαφνικές αντεπιθέσεις, η μπροστινή παλιά για τον Αλτομπέλι. Αλτομπέλι μέσα στην περιοχή μας. Κόβει ο Φυρός, Κούης. Σπύρος Λιβαθινός. Απελευθερώνεται για τον Κωστίκο η μπάλα. Η επέμβαση του Καμπρίνι εδώ. Καμπρίνι και τον Κυράστα, Καμπρίνι μπροστά. Άστοχη η σέντρα του Καμπρίνι, δεν ενόπλει καθόλου την εστία μας. Βλέπουμε λοιπόν το συνηθισμένο κατενάτσιο των Ιταλών με τρεις κεντρικούς οπισθοφύλακες, δύο ακραίους, τρεις στο κέντρο του γηπέδου και μόνο ξαφνικές αντεπιθέσεις με τον Αλτομπέλι και τον Γκρατσιάνι. Σαργάνης. Για τον Αρδίζογλου έκοψε σε πλάγιο ο Καμπρίνι. Κυράστας. Φυρός. Από τον Φυρό η μπάλα στον Σιρέα. Λιβαθινός για να κόψει ο Αντονιόνι επάνω στο χέρι, λέει ο διαιτητής του Λιβαθινού, φάουλ για την Ιταλία στον Γκρατσιάνι. Κόβει όμως ο Κούις, Γκρατσιάνι και μπάλα στον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Κόντι. Τζεντίλε. Κόβει ο Κούις, πολύ καλά για τον Δελικάρη. Δελικάρη στην αντεπίθεση για την ελληνική ομάδα και πάλι στον Κούι. Βαθιά παλιά δεξιά στον Αρδίζογλου. Είναι κοντά του ο Καμπρίνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου ξεφεύγει θαυμάσια, κόβεται όμως από τον Σιρέα. Και πλάγιο για την ιταλική ομάδα που παραχώρησε ο Αρδίζογλου. Από τον Σιρέα για τον Ταρντέλι, έκοψε όμως ο Κούις σε πλάγιο. Με τον Καμπρίνι στον Ταρντέλι. Ταρντέλι Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τώρα για τον Αντονιόνι. Αντονιόνι κατά μέτωπο επίθεση των Ιταλών. Προσπαθεί να ξεφύγει όταν και είναι το γκολ. Ο Αντονιόνι θα ανοίξει το σκορ. Εδώ ο Μπεαρτζότ, ακριβώς στο 11ο λεπτό της συναντήσεως. 1-0 για την εθνική Ιταλίας. Φοβόμαστε λοιπόν τις ξαφνικές αντεπιθέσεις των Ιταλών που κατάφεραν, όπως αυτό το σημείο με τον Αντονιόνι, να σουτάρουν και να ανοίξουν το σκορ στο 11ο λεπτό της συναντήσεως. 1-0 για την Ιταλία. Από τον Ιωσηφίδη για το Θωμά Μαύρο και παραχωρείται το πλάγιο από τον Ταρντέλι. Θωμάς Μαύρος και στον Ιωσηφίδη που παρεμποδίζεται από τον Κόντι που του βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Θα δούμε και αν είναι και φάουλ. Φάουλ έχει υποδείξει ο διαιτητής ο κύριος Βοτρό, που ετοιμάζεται τώρα να χτυπήσει ο Δελικάρης. Ας ευχηθούμε να μην απογοητευτούν οι Έλληνες παίκτες και να συνεχίσουν την έντονη προσπάθεια. Δελικάρης, πολλοί αποκρούν μέσα στην περιοχή. Ο Αντονιόνι τώρα. Αντονιόνι. Αλτομπέλι εδώ, θα ξαναδούμε τον Αντονιόνι και το δυνατό σουτ που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σαργάνη, κάνοντας το 1-0. Κυράστας, Αρδίζογλου, Δελικάρης. Προς την παλιά για τον Κωστίκο, θα κοπεί όμως εκεί από τον Σιρέα. Αλτομπέλι. Αλτομπέλι με το νούμερο 11 παίζει, βλέπουμε, στην θέση του κεντρικού κυνηγού. Διπλό κεντρικό κυνηγό έχουν οι Ιταλοί σήμερα με τον Γκρατσιάνι και τον Αλτομπέλι. Κόντι. Μπροστά από τον Μαύρο στον Γκρατσιάνι και πάλι Κόντι. Γκρατσιάνι. και φάουλ. Φάουλ του Κούη στον Κόντι. Εδώ ο Κόντι, τρεις φορές διεθνής, 25 χρόνων. Φάουλ με τον Τζεντίλε για την Ιταλία. Διώχνει ο Καψής στον Κυράστα. Κυράστας και Γκρατσιάνι και η μπάλα σε πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα γρήγορα στον Σαργάνη. Κερδίζει την μπάλα ο Αρδίζογλου, θα διώξει ο Ταρντέλι, Γκρατσιάνι, Λιβαθινός και Κυράστας. Στον Δελικάρη. Δελικάρη σε βαθιά παλιά για τον Κωστίκο, πάνω από το κεφάλι, τρέχει ο Μαύρος και βγαίνει ο Τζοφ. Στον Τζεντίλε. Τζεντίλε για τον Αλτομπέλι. Αλτομπέλι για τον Αντονιόνι, έκοψε όμως πολύ καλά ο Φυρός στον Λιβαθινό. Κούης. Κούης που έχει περάσει τώρα, βλέπουμε δεξιά στον Κωστίκο και τώρα Αρδίζογλου. Αρδίζογλου προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και να βρει τον Μαύρο, βλέπουμε, και τον Ιωσηφίδη. Αφήνει τελικά στον Ιωσηφίδη. Δελικάρης, μπροστά του ο Ταρντέλι. Κερδίζει την μπάλα ο Δελικάρης. Δελικάρης μπροστινή παλιά για τον Αρδίζογλου, μέσα στην περιοχή, μπροστά του ο Τζοφ. Με το χέρι στον Καμπρίνι και αυτό στον Γκρατσιάνι για την Ιταλία. Γκρατσιάνι, Μαρίνι. Μαρίνι που παίζει ρόλο στο κέντρο τώρα για τον Αλτομπέλι. Έχει μπροστά του τον Καψή και τον Δελικάρη. Μαρίνι στον Ταρντέλι. Ταρντέλι παρεμποδίζεται από τον Κούι. Καμπρίνι. Καμπρίνι για τον Ταρντέλι. Σέντρα στον Γκρατσιάνι μέσα στην περιοχή, συλλαμβάνει το όμως ο παίκτης της Ιταλίας offside. Κυράστας, Κούης, Δελικάρης, Κυράστας, Κυράστας, θα κάνει τη σέντρα ο Κυράστας για τον Θωμά Μαύρο μέσα στην περιοχή, αποτυγχάνει όμως ο Κούης. Εδώ ο Θωμάς Μαύρος, από τις σημερινές μας ελπίδες τουλάχιστον στην επιθετικό τομέα, για να διεμβολήσει την άμυνα των Ιταλών. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου δεξιά του περιμένει ο Κωστίκος. Αρδίζογλου παρεμένει από κοντά του ο Καμπρίνι και πάλι στον Κωστίκο η μπάλα. Κωστίκος. Η σέντα του Αρδίζογλου για τον Δελικάρη, το σούτ πάνω στο σώμα και στο πόδι του Μαρίνι για τον Τζοφ. Τον Ταρντέλι στο Τζεντίλε. Τζεντίλε 42 φορές διεθνής, 27 χρόνων, πίσω στον Τζοφ, τον πιο παλιό παίκτη της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, 88 φορές διεθνής, 38 χρόνων. Καψής στο σώμα του Κόντι, Λιβαθινός. Κόντι. Προλαβαίνει ο Κόντι. Θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Κούι, πίσω η μπάλα για τον Αντονιόνι. Αντονιόνι για τον Τζεντίλε. Ιωσηφίδης. Ιωσηφίδης για τον Δελικάρη για την αντεπίθεση αυτή με τον Μαρίνι. Δελικάρης. Δελικάρης ξεφεύγει θαυμάσια από τον Μαρίνι, τον ρίχνει κάτω ο παίκτης της Ιταλίας και γίνεται ένα φάουλ. Φρουρός λοιπόν του Δελικάρη που κινείται σε όλο το κέντρο του γηπέδου από τον Μαρίνι. Φάουλ με τον Δελικάρη. Ιωσηφίδης θα το χτυπήσει. Ο Αρδίζογλου που τρέχει και μπροστά, αποτυγχάνει ο Μαύρος και βλέπουμε τον διαιτητή να σημειώνει φάουλ. Σιρέα και Τζοφ. για τον Κολοβάτι. Κολοβάτι στον Αλτομπέλι. Αντονιόνι, Αλτομπέλι προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα με τον Γκρατσιάνι. Επεμβαίνει ο Καψής. Μέσα στην περιοχή ο Γκρατσιάνι. Ευτυχώς έχασε την μπάλα και πρόλαβε ο Σαργάνης με την έξοδο να μπλοκάρει. Δελικάρης τώρα στην επίθεση για την ελληνική ομάδα. Κωστίκος, Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπέκτη του. Κόβεται από τον Ταρντέλι και τον Γκρατσιάνι τώρα στην αντεπίθεση οι Ιταλοί. Γκρατσιάνι. Έχει συλληφθεί offside το Αλτομπέλι. Από τον Φυρό για τον Κούη. Ο Κούης που έχει τον Ταρντέλι μπροστά θα δώσει στον Λιβαθινό και δεξιά τώρα για τον Κυράστα. Κυράστας και Αρδίζογλου. Κυράστας και πάλι προσπάθησε. Έκοψε γρήγορα όμως ο Σιρέα και πλάγιο του Σιρέα για την ελληνική ομάδα. Με τον Φύρο στον Κυράστα. Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να βρει τον Μαύρο. Έκοψε ο Σιρέα και διώχνει και πιο πλάγια ακόμα ο Αντονιόνι. Με τον Δελικάρη στον Κυράστα. Για τον Κωστίκο. Κωστίκος και Κολοβάτι που του κάνει φράγμα. Φάου λοιπόν του Κολοβάτι στον Κωστίκο με τον Δελικάρη. Δελικάρη στη σέντρα. Μέσα στην περιοχή ο Θωμάς Μαύρος προσπαθεί να βρει και ο Κόντι θα διώξει. Κόντι για τον Γκρατσιάνι, όμως στο μεταξύ ο διαιτητής έχει σημειώσει offside τους Έλληνες παίκτες. Ο Τζοφ στο offside και στο ελεύθερο σουτ. Καψής και Αλτομπέλι και φάουλ του Αλτομπέλι στον Καψή. Καψής στον Φυρό. Φυρός. Δελικάρης για τον Κωστίκο. Κωστίκος ανάμεσα από τον Κολοβάτι δίνει τώρα στον Μαύρο. Γυρίζει η μπάλα και πίσω στον Κούι. Ο Κούις για τον Αρδίζογλου. Πολύ καλή επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Κούις μπροστά. Έκοψε όμως εκεί ο Σιρέα. Θα διώξει πιο μακριά ο Καμπρίνι. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα σε αυτό το σημείο με τον Αρδίζογλου που ξανακερδίζει την μπάλα. Αρδίζογλου. Φεύγει θαυμάσιο ο Αρδίζογλου μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Μαύρος μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Μαρίνι. Οι Έλληνες φιλάθλοι που ήταν στην κερκίδα και προς το μέρος του Λικαβιτού ήταν και κάποιο χέρι ίσως μέσα στην περιοχή των Ιταλών. Ο Γάλλος θα διατηρήσει τον κύριο Βοτρό, όμως θα συνεχίσει το παιχνίδι για να παρακολουθεί τώρα ένα φάουλ για τους Ιταλούς. Σιρέα για τον Γκρατσιάνι. Λιβαθινός. Φυρός. Φυρός και Γκρατσιάνι. Κέρδισε την μπάλα ο Γκρατσιάνι, την έχασε από τον Αλτομπέλι και πάλι Γκρατσιάνι. Λάθη της αμυντικής μας γραμμής, τώρα η μπάλα για τον Αλτομπέλι, αριστερά στον Αντονιόνι. Αντονιόνι και Λιβαθινό σε πλάγιο. Αντονιόνι για τον Κόντι. Μπρούνο Κόντι και Λιβαθινός. Αντονιόνι. Κόντι. Κόντι ξέφυγε από τα αριστερά από τον Λιβαθινό. Κόντι και πάλι. Σέντρα για τον Γκρατσιάνι. Κεφαλιά του Γκρατσιάνι για τον Αλτομπέλι. Διώχνει ο Καψής πολύ καλά. Έκοψε ο Μαύρος που είχε πιστοχωρήσει στο Δελικάρι και τώρα Κωστίκος. Κωστίκος Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και πάλι στην επίθεση αυτή από τα αριστερά περιμένει την μπάλα ο Ιωσηφίδης. Κόβεται όμως με φάουλ ο Έλληνας κυνηγός. Ο άνθιμος Καψής στο φάουλ για τον Κούι και έδωσε την κεφαλιά για τον Μαύρο και σημειώνεται ένα φάουλ. Φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Μια πολύ καλή στιγμή για τα ελληνικά χρώματα. καθώς ο κύριος Βοτρό έχει σημειώσει ένα φάουλ σε βάρος του Τζεντίλε. Βλέπουμε 2 μέτρα τελικά έξω από την περιοχή του Τζοφ με τον Κωστίκο, τον Κούη, Κούης και Δελικάρης, Δελικάρης δεξιά, έτοιμοι για να χτυπήσουν το φάουλ. 6 παίκτες τώρα μπροστά για το τείχος. Δελικάρης αφήνει την μπάλα για τον Κούη, το φάουλ που επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται για τον Σιρέα, μπήκε μπροστά στην μπάλα στη στιγμή του σουτ. Το φάουλ λοιπόν επαναλαμβάνεται για την ελληνική ομάδα. Ξαναγίνεται το τείχος. Ο Δελικάρης με τον Κούι. Δελικάρης και Κούις. Δελικάρης μέσα στο φάουλ. Διώχνει όμως ο Αλτομπέλι που έχει οπισθοχωρήσει. Η μπάλα για τον Κυράστα μέσα στην περιοχή. Κόντι και πλάγιο για την εθνική μας. Στο πλάγιο με τον Φυρό για τον Κούι. Έκοψε ο Κόντι και πάλι σε πλάγιο. Από τον Καψή, κακή μεταβίβαση, έκοψε ο Σιρέα. Σιρέα για τον Κόντι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι που προσπαθεί να ανοίξει στον Μαρίνι. Αντικανονικό μαρκάρισμα, αφήνει το πλεονέκτημα στον Ιωσηφίδη. Η μπάλα. Ιωσηφίδης βαθιά παλιά. Με το στήθος ο Αντονιόνι σε κόρνερ. Και κίτρινη κάρτα στο Μαρίνι. Μαρίνι λοιπόν εδώ, ο Τζαμπιέρο Μαρίνι. Δέχεται την κίτρινη κάρτα γιατί διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή τον κύριο Βοτρό. Έτοιμη για το κόρνερ η ελληνική ομάδα με τον Δελικάρη. Όλοι οι παίκτες μας τώρα βρίσκονται στα καρά του Τζοφ. Συγκεντρωμένοι περίπου 10, 11, 12 παίκτες. Δελικάρης. Δελικάρης στη σέντρα, η έξοδος του Τζοφ που αφάνει την μπάλα και διώχνει ο Τζεντίλε. Μια καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα στον Ιωσηφίδη. Πηδάει ο Αλτομπέλι, Μαρίνι, Αντονιόνι και φάουλ του Μαρίνι, του Ιωσηφίδη τελικά λέει ο διαιτητής την προβολή αυτή τη φορά στον Μαρίνι. Το 25ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Αντονιόνι στο 11ο λεπτό. Από τον Σιρέα για τον Αντονιόνι έκοψε ο Λιβαθινός με τον Κούι τώρα στην αντεπίθεση η ελληνική ομάδα και ο Δελικάρης. Δελικάρης για τον Κωστίκο. Πλάγιο για τους Ιταλούς. Γκρατσιάνι. Στον Καμπρίνι και αυτό στον Σιρέα. Έχασε όμως την μπάλα από την επέμβαση του Λιβαθινού για να γίνει και ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Λιβαθινό αυτή τη φορά. Κίτρινη στο Μαρίνι και για να ισοφαρίσει ο Γάλλος διαιτητής δείχνει και κίτρινη κάρτα την επέμβαση, το τάκλιν που έκανε ο Λιβαθινός. Η βαθιά παλιά του Σιρέα για τον Καψή και φάουλ που έκανε ο Αλτομπέλι. Καψής, Κυράστας. Κυράστας από τα δεξιά τώρα στην επίθεση αυτή για τα ελληνικά χρώματα. Έκοψε όμως ο Καμπρίνι στον Αντονιόνι και αυτός για τον Αλτομπέλι. Η επέμβαση του Καψή και φάουλ σημειώνει πάλι ο διαιτητής. Από τον Ταρντέλι που χτύπησε στον Αντονιόνι και αυτός στον Σιρέα. Σιρέα. Και πάλι Σιρέα παρακολουθείται από τον Λιβαθινό. Η επικίνδυνη κατάσταση για την ελληνική ομάδα. Ευτυχώς περνάει η μπάλα για τον Τζεντίλε. Τζεντίλε μέσα στην περιοχή στον Κόντι και μπλοκάρει θαυμάσια ο Σαργάνης. Μια επικίνδυνη κατάσταση για τα ελληνικά χρώματα και το σουτ του Κόντι που πρόλαβε ο Σαργάνης και μπλόκαρε θαυμάσια. Αρδίζογλου στην αντεπίθεση. Ξέφυγε από τον Αντονιόνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και ξέφυγε και πάλι στον Μαύρο. Δεν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Δεν άφησε ο κύριος Βοτρό το πλεονέκτημα και σημειώνει ένα φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας, αν και η μπάλα είχε φτάσει στο Μαύρο. Δελικάρης για το Λιβαθινό. Και πάλι Δελικάρης. Πέφτει στα πόδια του ο Αντονιόνι και τώρα Αλτομπέλι. Αλτομπέλι έχει μπροστά του τον Καψή. Αντονιόνι. Αντονιόνι και Αλτομπέλι. Αριστερά Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Κυράστας. Για να σημειωθεί τώρα ένα κόρνερ για την Ιταλία που τρέχει να χτυπήσει ο Μπρούνο Κόντι. Μπρούνο Κόντι στο κόρνερ για τους Ιταλούς. Κούης, Ιωσηφίδης. Κωστίκος και πάνω πηδάει πολύ ψηλά ο Κολοβάτι κάνοντας και ένα φάουλ. Ιωσηφίδης στον Κωστίκο. Κωστίκος και Κολοβάτι κοντά. Για το Φυρό. Φυρός. Δελικάρης. Δελικάρης προσπάθησε να τροφοδοτήσει και πάλι τον Κωστίκο. Έκοψε ο Κολοβάτι και πάλι στο Φυρό. Φυρός. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου παρεμποδίζεται εκεί από τον Κόντι, τελικά Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Λιβαθινός Γκρατσιάνι. Αριστερά στον Κόντι, μπροστινή παλιά για τον Σιρέα. Σιρέα για τον Γκρατσιάνι, έκοψε πολύ καλά ο Καψής. Από τον Αντονιόνι για τον Τζεντίλε, κόβει ο Ιωσηφίδης. Μαύρος. Μαύρος και Ιωσηφίδης. Στο Δελικάρι, κάτω από τη σέντρα ο Δελικάρης θα ξεφύγει από το κέντρο. Κατά μέτωπη επίθεση του Δελικάρι του κάνουν τάγμα, εκεί ο Σιρέα τον ρίχνει κάτω και δίνει και ένα φάουλο διαιτητής για την εθνική μας ομάδα. Δύο και τρεις αντίπαλοι βρίσκονται επάνω στους Έλληνες παίκτες κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει στο σημείο της διεκδίκησής της. Φάουλ τώρα, κοντά στην μπάλα πάλι ο Δελικάρης και ο Κούης λίγο πιο πίσω. Ο Κούης που είχε σημειώσει εκείνο το θαυμάσιο γκολ στη Δανία με πάλι με φάουλ. Σουτάρει ο Κούης επάνω στο σώμα του Σιρέα, διώχνει ο Γκρατσιάνι. Κυράστας, Δελικάρης. Δελικάρης για τον Ιωσηφίδη, Τζεντίλε. Καψής. Καψής. Ξεφεύγει από τον Αντονιόνι ο Καψής, προσπαθεί να μπει μέσα ο Καψής. Με προβολή ο Μαρίνι για τον Κόντι. Αφήνει ο Αλτομπέλι για τον Αντονιόνι. Είναι οι ξαφνικές αντεπιθέσεις των Ιταλών. Πολύ επικίνδυνος ο Αντονιόνι και πάλι μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να δώσει στον Αλτομπέλι, έκοψε προς στιγμή ο Κυράστας. Σιρέα αριστερά στον Γκρατσιάνι. Out. Κόρνερ λέει ο διαιτητής. Βρήκε το πόδι του Καψή η μπάλα και κατέληξε κόρνερ. Κόρνερ για την Εθνική Ιταλία με τον Κόντι. Κόντι εδώ αριστερά. Στον Μαρίνι πλασαριστά η μπάλα. Σέντρα του Μαρίνι. Έκοψε όμως εκεί ο Φυρός για να διώξει μακριά στο Δελικάρι. Δελικάρις που βρίσκει ελεύθερο το πεδίο τώρα για την ανάπτυξη μιας ελληνικής επιθέσεως προς την παλιά. Θαυμάσια στον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου παρεμποδίζεται από τον Καμπρίνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου, Καμπρίνι. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι. Ίσως η μπάλα να βρήκε και πάλι το χέρι του Καμπρίνι. Ο διαιτητής αφήνει, ήταν πίσω. Ίσως να μην το είδε. Κόντι. Στον Ταρντέλι. Αντονιόνι. Αντονιόνι στον Τζεντίλε και πάλι Αντονιόνι. Ο Αντονιόνι στον Ταρντέλι, έκοψε όμως ο Σπύρος Λιβαθινός για τον Κούι. Δελικάρης. Δελικάρης που έχει μπροστά του το Μαρίνι. Στον Αρδίζογλου. Κοντά στον Αρδίζογλου βρίσκεται ο Καμπρίνι. Αρδίζογλου προσπαθεί στο κέντρο. Αρδίζογλου και πάλι για το μαύρο. Στον Αρδίζογλου το σούτ, Αρδίζογλου out. Μια πολύ καλή ενέργεια των Ελλήνων παιχτών στο λεπτό αυτό. 34ο λεπτό της συναντήσεως. Οι Ιταλοί προηγούνται με 1-0 με το ξαφνικό σούτ του Αντονιόνι στο 11ο λεπτό που παραβίασε την ελληνική εστία και ο πάγκος των Ελλήνων που είδαμε προηγουμένως με τον αρκέτα Παναγούλια, τους αναπληρωματικούς, τον κύριο Σοφιανίδη. Κολοβάτι. Κολοβάτι. Ταρντέλι. Στον Αντονιόνι. Η μπάλα για τον Κόντι που έχει περάσει στη θέση του έξω αριστερά, έκοψε όμως πολύ καλά ο Κυράστας. Κυράστας. Ξέφυγε ο Κυράστας, κάνει ο Κόντι το φράγμα, σημειώνεται ένα φάουλ για την ελληνική ομάδα. Από τον Κυράστα το ελεύθερο για τον Κούη μέσα στην περιοχή, κόβει ο Τζεντίλε. Καμπρίνι στον Γκρατσιάνι. Κόντι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι ξέφυγε από το Φυρό και τον Κυράστα, όμως τώρα πολύ πιο κοντά στην μπάλα θα αφήσει για τον Σαργάνι. Από τον Σαργάνι χάνεται από τον Αντωνιόνι η μπάλα, την κερδίζει ο Θωμάς Μαύρος. Κολοβάτι. Ιωσηφίδης, φάουλ στον Αντωνιόνι. Φάουλ του Τζεντίλε. Έκοψε ο Κούης. Φάουλ του Γκρατσιάνι από πίσω. Από τον Φυρό στον Ιωσηφίδη. Προς την Ιμπαλιά για το Δελικάρη. Δελικάρης και Μαρίνι. Δελικάρης θα έχει και ο Ταρντέλι. Δελικάρης πάντα. Μαρίνι. Αντωνιόνι. Για τον Κόντι. Πιο κοντά η μπάλα στον Κυράστα. Κούης. Δελικάρης. Κυράστας. Κυράστας για τον Κωστίκο. Κωστίκος που έχει μπροστά του τον Κολοβάτι. Κωστίκος πάντα μπροστά από τον Κολοβάτι. Θα γίνει και ένα πλάγιο και φράγμα ίσως. Ο διαιτητής λέει πλάγιο τελικά. Αλλαγή. Με το πάσο τους οι Ιταλοί για να χτυπήσουν αυτό το πλάγιο, κερδίζουν με 1-0 μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και γίνεται ένα φάουλ από τον Κυράστα στον Κόντι. Σιρέα στο φάουλ. Μαρίνι, Μαρίνι και Κούης. Φάουλ του Κούη, λέει ο κύριος Βοτρό. Χτυπήθηκε από τον Μαρίνι στον Ταρντέλι. Κόβει ο Λιβαθινός, έχει μπροστά του τον Αρδίζογλου. Κόντι. Κόντι έχει μπροστά του τον Λιβαθινό. Φεύγει από τα αριστερά ο Κόντι. Σέντρα απευθείας out. 37ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Αντωνιόνι στο 11ο λεπτό. Προκριματική του παγκοσμίου κυπέλου. Δεύτερο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Νικηφόρο το πρώτο στην Κοπενχάγη με τη Δανία και τώρα με την Ιταλία. Σαργάνης για τον Μαύρο, έκοψε ο Τζεντίλε. Τζεντίλε και Μαύρος, φάουλ του Μαύρου. Κολοβάτι στον Σιρέα. Κόντι. Ελεύθερους χώρους βρίσκουν οι Ιταλοί. Γκρατσιάνι έκοψε όμως πολύ καλά ο Καψής. Λιβαθινός για τον Ιωσηφίδη. Με δυσκολία ο Ιωσηφίδης και τελικά η μπάλα σε πλάγιο. Τζεντίλε στο πλάγιο. Γκρατσιάνι, Αντονιόνι. Στον Ταρντέλι και αυτό στον Κόντι που αφήνει στον Καμπρίνι. Καμπρίνι και Αρδίζογλου. Η μπάλα όμως έχει βγει πλάγιο για την ελληνική ομάδα με τον Αρδίζογλου στον Κυράστα. Αρδίζογλου. Δελικάρης, Δελικάρης και Μαρίνι. Και πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον πλάγιο του Αρδίζογλου στον Κυράστα για να γίνει ένα φάουλ σε βάρος του Δελικάρη. Φάουλ με τον Δελικάρη. Έκοψε εκεί ο Ταρντέλι. Δεν απομακρύνεται η μπάλα στον Ιωσηφίδη, το σουτ, η μπάλα στον Τζεντίλε και πάλι στους Έλληνες παίκτες. Φάουλ. Ο διαιτητής θα το σημειώσει. Φάουλ στον Κούη. Ελάς στις κερκίδες. Οι Έλληνες παίκτες παροτρύνονται για να αποτελέσουν τουλάχιστον να ισοφαρίσουν τους Ιταλούς που προηγούνται με 1-0 ύστερα από το σουτ του Αντωνιόνι στο 11ο λεπτό. Αρδίζογλου, Δελικάρης και Κούης. Διορθώνεται η θέση. 5 παίκτες της Εθνικής Ιταλίας. Είναι κοντά και ένας έκτος. Τώρα είναι ο Ταρντέλι. Ετοιμάζεται ο Αρδίζογλου. Πλασαριστά ο Αρδίζογλου στα κεφάλια των αμυντικών του τείχους. Για τον Κόντι. Κόντι που στέλνει την μπάλα σε πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Με τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου στο Μαύρο. Μαύρος πολύ καλά, ξέφυγε ο Μαύρος. Μέσα στην περιοχή ο Μαύρος, πολύ κοντά. Απέτυχε στην προσπάθειά του ο Κυράστας να πιάσει την μπάλα. Αλτομπέλι. Ταρντέλι. Καμπρίνι. Ταρντέλι. Αντεπίθεση των Ιταλών τώρα από τα αριστερά. Έκοψε όμως πολύ καλά ο Κυράστας. Ο Φυρός στη συνέχεια θα κάνει ένα λάθος, θα το ξαναδιορθώσει όμως πολύ καλά. Ευτυχώς. Δελικάρης. Δελικάρης μπροστινή παλιά για το Μαύρο. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους του ο Μαύρος. Κούης. Προσπαθεί ο Κούης στον Κωστίκο. Κωστίκος προσπαθεί να σουτάρει. Σουτ πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Μια ακόμα καλή προσπάθεια των Ελλήνων παικτών. Και το τελικό σουτ του Κωστίκου πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Ο Κωστίκος που φοράει σήμερα για 12η φορά την φανέλα της Εθνικής, είναι 23 χρόνων. Και ο πάγκος της ελληνικής ομάδας με τον Κωνσταντίνου, τον Γαλάκο, τον Γούναρη και πιο αριστερά τον Κούδα. Από το ελεύθερο του Τζοφ, ο Αντωνιόνι θα χάσει την μπάλα. Κούης, Ιωσηφίδης, Λιβαθινός. Λιβαθινός για τον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου και πάλι στο Λιβαθινό. Λιβαθινός για τον Κωστίκο μέσα στον Μαύρο, είναι η περιοχή μεγάλη. Ο Μαύρος προσπαθεί να ξεφύγει. Η μπάλα κόβεται από τον Τζεντίλε. Φτάνει στο Δελικάρι, προσπαθεί να ξεφύγει μέσα από 3 αντιπάλους του. Η μπάλα χτυπάει απάνω στα χέρια και σώματα των Ιταλών. Μέσα στην περιοχή ο Βοτρό λέει να συνεχίσει το παιχνίδι. Ανατροπή εδώ είχαμε. Ο διαιτητής όμως είπε ότι δεν είναι τίποτα. Στο είναι ανατροπή του Δελικάρι. Κόντι, Ιωσηφίδης. Επιμένουν οι Έλληνες παίκτες με τον Δελικάρι. Η επέμβαση του Τζεντίλε. Κόντι, Αντωνιόνι. Κόβει ο Αρδίζογλου τον Αντωνιόνι. Γίνεται και ένα φάουλ που σημειώνει τώρα ο κύριος Βοτρό. Τζεντίλε για τον Αλτομπέλι. Από τον Λιβαθινό στον Σαργάνη. Σαργάνης, Κολοβάτι. Για τον Γκρατσιάνι έκοψε ο Φυρός. Φυρός στον Κυράστα. Έκοψε ο Κολοβάτι μπροστά από τον Κωστίκο. Για τον Ταρντέλι. Κακή μεταβίβαση. Φυρός και offside. Ο Ιταλός παίκτης αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. την εθνική μας ομάδα. Αντονιόνι όμως και τώρα για τον Γκρατσιάνι και πάλι Αντονιόνι. Φάου λέει ο κύριος Βοτρό. Πολύ κοντά πάντα στις φάσεις ο κύριος Βοτρό όταν πρόκειται να επιτεθούν οι Ιταλοί. Λίγο πιο μακριά όταν είμαστε εμείς στην επίθεση. Από τον Ταρντέλι η μπάλα στον Καμπρίνι. Καμπρίνι έκοψε ο Κυράστας. Στον Λιβαθινό. Φάουλ του Κόντι στο Λιβαθινό. Χτυπάει ο Κόντι το Λιβαθινό. Βλέπουμε τον Έλληνα παίκτη στο έδαφος. Δελικάρης. Βαθιά παλιά του Δελικάρη για τον Κούη. Κόβεται όμως εκεί από τον Ταρντέλι σε πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Διαμαρτυρίες των Ελλήνων φιλάθλων στο διαιτητή. Και τώρα στον Μαύρο. Ανατρέπεται εκεί ο Μαύρος. Ο διαιτητής θα σημειώσει το φάουλ έξω από την γραμμή, από τα πλάγια. Οι φιλαθλοί και πάλι διαμαρτύρονται στις κερκίδες εναντίον του κυρίου Βοτρό. Βλέπουμε δυο Ιταλούς να κάνουν τείχους μπροστά στην μπάλα με τον Δελικάρη και τον Αρδίζογλου. Αφήνει ο Αρδίζογλου στο Δελικάρη τελικά το φάουλ. Όλοι οι παίκτες σχεδόν της ελληνικής ομάδας μέσα στην περιοχή του Τζοφ. Δελικάρης κατευθείαν επάνω στο σώμα του Αντονιόνι. Γυρίζει στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου προσπαθεί να περάσει μέσα. Θα γίνει και ένα καινούριο φάουλ. Φάουλ και πάλι ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Δελικάρης. Μέσα στην περιοχή ο Δελικάρης, η κεφαλιά του Τζεντίλε που θα κόψει. Ο Ιωσηφίδης μέσα στην περιοχή δεν απομακρύνεται την μπάλα και παραλίγο αποκρούει ο Τζοφ προς στιγμή. Μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το καταπληκτικό ανάποδο σουτ του Κωστίκου. Μια άτυχη στιγμή και του Λιβαθινός. Κόρνες διώχνουν οι Ιταλοί. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Παραχωρείται το κόρνερ που χτυπήθηκε. Πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής θα σημειώσει όμως ένα φάουλ των Ελλήνων. Επανάληψη λοιπόν του φάουλ που βλέπουμε να χτυπάει ο Δελικάρης. Ο Ιωσηφίδης θα δώσει τη σέντρα. Η μπάλα στην κεφαλιά από τον Λιβαθινό, το σου τελικά. Απόκρουσε ο Τζοφ. Η φάση του γκολ του Αντονιόνι. Αριστερά του ήταν ο Φυρός, μπροστά του ήταν ο Καψής και το σου του Αντονιόνι στα δίχτυα του Σαργάνη. 1-0 εν 10ο λεπτό της συναντήσεως. Και έτοιμοι τώρα για το δεύτερο ημίχρονο με τον Αλτομπέλι πίσω στον Ταρντέλι. Κολοβάτι, από τον Κολοβάτι στον Μαρίνι, αφήνει για τον Αντονιόνι, θα χαθεί όμως η μπάλα από τον Αρδίζογλου, από το κέντρο του γηπέδου ο Αρδίζογλου για τον Κωστίκο και πάλι για τον Αρδίζογλου, έκοψε όμως εκεί ο Σιρέα, Γκρατσιάνι, Ταρντέλι. Ταρντέλι που προσπάθησε να ανοίξει για τον Αλτομπέλι, στον Γκρατσιάνι έχει μπροστά του το Φυρό. Κόβει πολύ καλά ο Φυρός, η μπάλα ξαναγυρίζει όμως στους Ιταλούς με τον Γκρατσιάνι τώρα. Γκρατσιάνι και Δελικάρης. Κόντι. Κόντι από τον Κούι θα ξεφύγει μπροστά του το Φυρό. Και πάλι ο Κόντι δεξιά στον Μαρίνι για να κόψει ο Ιωσηφίδης και στον Μαύρο η μπάλα. Και γίνεται και ένα φάουλ εκεί στον Τζεντίλε από τον Θωμά Μαύρο. Κέρδισαν την μπάλα οι Έλληνες παίκτες τώρα με το Δελικάρι για τον Ιωσηφίδη. Ιωσηφίδης που θα αφήσει στον Γαλάκο. Η σέντρα του Ιωσηφίδη μέσα στην περιοχή. Ο Κολοβάτι θα αποκρούσει για τον Αντονιόνι. Ο Αντονιόνι από το κέντρο στον Κόντι. Και πλάγιο για την ελληνική ομάδα με τον Ιωσηφίδη στον Γαλάκο. Ο Γαλάκος που έχει τώρα αντίπαλο τον Μαρίνι. Γαλάκος, σέντρα περίφημη του Γαλάκου από τα δεξιά. Πηδάει ο Κωστίκος μέσα στην περιοχή. Κολοβάτι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Αρδίζογλου. Κυράστας. Η επέμβαση και πάλι του Αλτομπέλι εδώ. Πιο κοντά όμως την μπάλα ο Κούης για τον τερματοφύλακα μας, το Σαργάνη. Φυρός. Δελικάρης. Στο Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι. Γαλάκος προσπαθεί να δώσει στον Μαύρο. Θα του κάνει όμως φάουλ ο Τζεντίλε. Παροτρύνουν οι Έλληνες φίλαθλοι τους παίκτες μας στην προσπάθειά τους αυτή τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Δελικάρης και πάλι για το φάουλο από την ελληνική πλευρά. Δελικάρης. Η κεφαλιά ήταν του Μαύρου. Πρόλαβε όμως ο Ταρντέλι για να τη δώσει τώρα στον Καμπρίνι. Αλτομπέλι. Αλτομπέλι πάντα. Με τον Κούι δίπλα του Αλτομπέλι. Μαρίνι. Μαρίνι και Φυρός, κέρδισε την μπάλα. Ο Κόντι όμως θα την κερδίσει από τον Φυρό. Καψής πολύ καλά, του κάνει φάουλ ο Ιταλός παίκτης. Φάουλ πολύ σωστό για την ελληνική ομάδα. Στο φάουλ ο Καψής. Κούης. Δελικάρης. Δελικάρης, η βαθιά παλιά για τον Κωστίκο. Θα γίνει ένα πλάγιο και φάουλ. Φάουλ λέει διαιτητής. Φάουλ που κέρδισε ο Ιωσηφίδης με τον Γαλάκο που ετοιμάζεται να το χτυπήσει. Ελάς στις κερκίδες και Γαλάκος το φάουλ για την ελληνική ομάδα. Επάνω στο σώμα του Κόντι. Ο Φυρός θα στείλει μέσα την μπάλα στην περιοχή για να επαναληφθεί το φάουλ. Ο Γαλάκος στο φάουλ. Επάνω στο σώμα του Κόντι και κόρνερ. Κόρνερ από τον Γαλάκο για τον Ιωσηφίδη μέσα στην περιοχή για τον Κωστίκο. Έκοψε ο Σιρέα, απομακρύνει ο Αντονιόνι. Η μπάλα για τον Αλτομπέλι και τώρα στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και ο Αρδίζογλου με τον Κυράστα στον Κωστίκο. Κωστίκος θα δει να ξεφύγει από τον Κολοβάτι και θα γίνει και ένα φάουλ. Φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Παίζει πολύ πιο δυνατά τώρα η ελληνική ομάδα, οπωσδήποτε από το πρώτο ημίχρονο, που άφησε ίσως και τους Ιταλούς να κάνουν εκείνη το παιχνίδι τους. Ο Αρδίζογλου στο φάουλ, επάνω στο σώμα του Καμπρίνι που ήταν πολύ κοντά στην μπάλα για να επαναληφθεί, και ο κύριος Βοτρό να σημειώσει μια κίτρινη κάρτα τον Καμπρίνι. Εδώ ο Καμπρίνι της Γιουβέντους, 22 χωρίς διεθνής, 23 χρόνων, και ο κύριος Βοτρό που οπωσδήποτε στο πρώτο ημίχρονο έκανε αρκετά σφάλματα, τα περισσότερα σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Φάουλ με τον Αρδίζογλου. Φάουλ με τον Αρδίζογλου. Μέσα στην περιοχή από την αντίθετη πλευρά ο Κωστίκος το μπλοκάρει ο Τζοφ. Εδώ ο Κούης που έδωσε την κεφαλιά για να μπλοκάρει ο Τζοφ. Και η επανάληψη του φάουλ. Η επανάληψη του φάουλ από τον Αρδίζογλου, η κεφαλιά του Κούι για να μπλοκάρει στο έδαφος ο Τζοφ. φάουλ τώρα για τους Ιταλούς ακριβώς στη σέντρα. Από τον Μαρίνι στον Κολοβάτι. Κολοβάτι για τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Κυράστας. Φάουλ για την Ιταλική ομάδα που χτυπήθηκε γρήγορα από τον Ταρντέλι στον Αντονιόνι. Καμπρίνι. Καμπρίνι έχει μπροστά του τον Κυράστα. Καμπρίνι στον Αντονιόνι. Του κλέψε πολύ καλά την μπάλα ο Κούης για τον Αρδίζογλου. Πετάει μπροστά την μπάλα ο Αρδίζογλου στην επίθεση αυτή για την εθνική μας. Ο Αρδίζογλου περιμένει την μπάλα ο Κωστίκος. Αρδίζογλου πάντα και φράγμα από τον Καμπρίνι. Φάουλ για την εθνική μας ομάδα του Καμπρίνι στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου εδώ για 25η φορά φοράει σήμερα την φανέλα της εθνικής μας ομάδας. 26 χρόνων ο Αρδίζογλου. Και πάντα ο κύριος Βοτρό. Το φάουλ χτυπήθηκε από τον Γαλάκο για τον Κούη μέσα στην περιοχή. Τρέχει ο Ιωσηφίδης, τρέχει και ο Κωστίκος για να μπλοκάρει ο Τζοφ. Πεντηκοστό τρίτο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 στους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για να κόψει τώρα ο Κυράστας και να κερδίσει ο Αρδίζογλου. Αρδίζογλου που καταδιώκεται από τον Γκρατσιάνι. Στον Δελικάρη. Για τον Ιωσηφίδη, θαυμάσια από τα αριστερά. Έχει μπροστά του τον Κόντι. Ιωσηφίδης πάντα. Η σέντρα του Ιωσηφίδη για τον Γαλάκο μέσα στην περιοχή. Κοντά είναι ο Κωστίκος. Κολοβάτι και Κωστίκος. Κωστίκος πάντα στην μπάλα. Κολοβάτι, Κωστίκος. Κωστίκος πάντα, δύο αντίπαλοι του και ο διαιτητής πολύ κοντά θα σημειώσει ένα φάουλ. Κόρνερ τελικά, λέει ο διαιτητής. Κόρνερ από τα δεξιά λοιπόν για την ελληνική ομάδα που χτυπήθηκε γρήγορα από τον Γαλάκο στον Δελικάρη. Η κεφαλιά είναι του Θωμά Μαύρου, out. Εδώ ο Θωμάς Μαύρος, 27η φορά σήμερα με την φανέλα της εθνικής μας ομάδας, 25 χρόνων. Ένας από τους παίκτες που έχουν κάνει όλη την Ευρώπη να μιλάνε για αυτόν, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια. Από τον Τζοφ, Γκρατσιάνι, κερδίσει όμως ο Κυράστας στον Αρδίζογλου. Φυρός. Φυρός για τον Γαλάκο και του κόβει ο Μαρίνι σε πλάγιο. Με τον Γαλάκο για τον Δελικάρη. Δελικάρης και πάλι στο Γαλάκο. Έχει μπροστά του το Μαρίνι. Σέντρα του και θαυμάσια μπροστά από τον Τζοφ. Παρολίγο ο Κωστίκος για την κεφαλιά. Τελικά όμως ο Κολοβάτι θα διώξει σε κόρνερ. Μια πολύ καλή σέντρα του Γαλάκου μέσα στην περιοχή των Ιταλών και στην προσπάθεια του ο Κωστίκος να πιάσει κοντά την μπάλα. Επενεύει ο Κολοβάτι και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ πάνω από τα δοκάρια του Τζοφ. Χτυπήθηκε όμως το κόρνερ τώρα από τα αριστερά και η έξοδος του Τζοφ που μπλοκάρει. Ο Φυρός με κεφαλιά θα κόψει αυτή την επίθεση για να διώξει πιο μακριά ο Κυράστας, να κόψει ο Μαρίνι και στον Αντονιόνι αριστερά για τον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι offside. Εδώ ο Γκρατσιάνι. Αρδίζογλου και φάουλ του Αντονιόνι στον Αρδίζογλου. Γρήγορα από τον Δελικάρη η μπάλα για τον Κούι και πάλι στον Δελικάρη. Για τον Γαλάκο η σέντρα, κόβει ο Μαρίνι. Χάνει την μπάλα ο Αλτομπέλι. Αρδίζογλου και Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τελικά στον Αντονιόνι και μπροστά και πάλι στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι πίσω στον Κόντι. Κόντι για τον Αντονιόνι. Σιρέα, Αντονιόνι. Αφήνει ο Καμπρίνι στον Αντονιόνι. Επέμβαση πάρα πολύ καλά τοποθετημένος ο Κυράστας. Ο Κυράστας για τον Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι. Και ένα φάουλ, λέει ο επόπτης. Ο επόπτης σημειώνει αυτό το φάουλ. Ενώ τώρα βλέπουμε και τον διαιτητή να γλιστράει και να πέφτει κάτω στην προσπάθειά του να απομακρύνει το Γαλάκο από τον συμπατριώτη του επόπτη. κύριος Βοτρό, 35 χρόνων σήμερα, Γάλλος διαιτητής. Είχε παίξει τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό το 1975, όταν ακόμα ήταν 30 χρόνων. Στα 17 του αναγκάστηκε να διακόψει την αθλητική δραστηριότητα, διότι οι γιατροί διαπίστωσαν ένα αφύσιμα στην καρδιά του. Παρ' όλα αυτά όμως ο Βοτρό έγινε καλά και σήμερα είναι εδώ στο γήπεδο, διαιτητής του αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία. Δελικάρης, Ιωσηφίδης. Ιωσηφίδης μέσα στην περιοχή, πολύ καλά είναι ο Γαλάκος. Ο Γαλάκος θα γυρίσει την μπάλα για τον Μαύρο, θα κόψει όμως ο Μαρίνι με την προβολή. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα σε αυτό το λεπτό. Και ενώ έχει διακοπεί η φάση με ένα φάουλ, τις αψημαχίες του Κόντι με τον Ιωσηφίδη, ο διαιτητής χωρίζει και απομακρύνει με την βοήθεια και του Αντονιόνι. Καλή αυτή η ευκαιρία, προσπάθησε να αφήσει ο Γαλάκος για τον Μαύρο κάτω από τα πόδια του Μαρίνι. Η μπάλα θα βρει όμως και εδώ ο πάγκος με τον Τσέσαρε Μαλντίνι της Ιταλίας, τον βοηθό του Μπερτζότ, που δεν φαίνεται είναι κρυμμένος από πίσω από το κεφάλι του Μαλντίνι. Για τον Τζεντίλε και αυτό στον Σιρέα. Σιρέα η μπροστινή παλιά για τον Αλτομπέλι, Φυρός, Γαλάκος, Δελικάρης. Δελικάρης ανάμεσα στον Αντονιόνι και τον Κόντι, Δελικάρης πάντα. Δελικάρης και ξέβια θα μάζει από τον Αντωνιόνι. Προσπάθησε να τον κόψει και τον έκοψε τελικά ο Σιρέα. Σιρέα λοιπόν για τον Κόντι. Δεν κερδίζει όμως κανείς άλλος την μπάλα εκτός από τον Αρδίζογλου που βρίσκεται κοντά της. Δελικάρης. Έκοψε ο Γκρατσιάνι, χάνει την μπάλα από τον Κυράστα. Γρήγορα στον Κωστίκο μπαίνει μέσα ο Κυράστας. Κυράστας στη μεγάλη περιοχή, η προβολή του Γκρατσιάνι. Για να διώξει ο Αλτομπέλι. Και αντεπίθεση τώρα των Ιταλών με τον Αντονιόνι. Έχει κοντά του τον Καψή. Ξέφυγε ο Αντονιόνι. Προσπαθεί να δώσει για τον Αλτομπέλι που έχει εντωμεταξύ προωθηθεί στην επίθεση του. Ιωσηφίδης. Ιωσηφίδης και Αλτομπέλι. Ξέφυγε ο Ιωσηφίδης, κέρδισε και ένα πλάγιο που χτύπησε αμέσως για τον Φυρό. Φυρό στον Κούη. Για τον Γαλάκο, μπροστά από τον Γαλάκο ο Μαρίνι κερδίζει και ένα φάουλ. Εδώ ο Μαρίνι για τον Κόντι. Η σέντρα του Κόντι προσπαθεί να βρει τον Καμπρίνι. Offside. Καψής, Κυράστας, Αρδίζογλου. Ξεφεύγει ο Αρδίζογλου από τον Καμπρίνι. Αρδίζογλου πάντα στην αντεπίθεση αυτή για την ελληνική ομάδα. Ανοίγεται και ο Δελικάρης. Αρδίζογλου προσπαθεί μόνος να επέμβει. Τον κόβει προς τιμή ο Ταρντέλι. Μπάλα στον Γαλάκο. Για το Μαύρο. Μέσα η σέντρα για τον Δελικάρη. Κόβει ο Κολοβάτι. Κολοβάτι στο Σιδέα. Στον Ιωσηφίδη όμως. Ιωσηφίδης για τον Κωστίκο. Την μπάλα επάνω στα σώματα. Γαλάκος. Για τον Δελικάρη. Δελικάρη στη σέντρα, πολύ καλά. Η κεφαλιά είναι του Κούη. Απομακρύνει ο Ταρντέλι. Και τώρα για τον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου μέσα στην περιοχή. Πολλοί παίκτες μας μέσα. Τρέχει ο Μαύρος και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Παραχωρεί στην επέμβασή του ο Κόντι που έχει οπισθοχωρήσει. Πολύ καλές στιγμές για την ελληνική ομάδα, καθώς βλέπουμε να κάνει με 1-0, αλλά δεν έχει χάσει όμως και το κουράγιο της. Στο κόρνερ του Δελικάρη. Κόβει ο Σιρέα. Γυρίζει στον Ιωσηφίδη και πάλι για τον Δελικάρη. Δελικάρης και Κόντι σε πλάγιο. Από τον Ιωσηφίδη. Η σέντρα του Ιωσηφίδη για τον Καψή. Μέσα στην περιοχή του Καψή. Κωστίκος δεν απομακρύνεται. Θα κάνει το σουτ τελικά. Πολύ καλό το σουτ, είναι του Κούι και μπλοκάρει ο Τζοφ, καλά τοποθετημένος στην εστία του. Ξαναβλέπουμε όμως τη φάση πως ο Καψής θα τροφοδοτήσει μέσα στην περιοχή τον Κωστίκο. Η μπάλα θα γυρίσει στον Κούι. Εδώ ο Κούις, το δυνατό σουτ στη γωνιά του, ο Τζοφ μπλοκάρει. Αντεπίθεση με τον Αντωνιόνι για τους Ιταλούς. Έκοψε όμως ο Φυρός και ο διαιτητής θα σημειώσει ένα φάουλ για την Ιταλική ομάδα. Και βλέπουμε εδώ τώρα μια ακόμα αλλαγή να ετοιμάζεται. Ο Χαραλαμπίδης ζεσταίνεται για την ελληνική ομάδα. Χαραλαμπίδης που είχε φορέσει για πρώτη φορά την φανέλα της εθνικής μας εναντίον της Αυστραλίας στο φιλικό παιχνίδι. 3-3 το αποτέλεσμα πρόσφατα. Ετοιμάζεται τώρα να μπει για δεύτερη φορά στον αγωνιστικό χώρο σε ένα οπωσδήποτε πιο δύσκολο παιχνίδι. Χτυπήθηκε όμως το φάουλ για να μπλοκάρει ο Σαργάνης. Στον Κυράστα. Κυράστας και Γκρατσιάνι. Κούης που ανοίγει στον Μαύρο. Τζεντίλε και Μαύρος. Μαύρος πιο κοντά Τζεντίλε σε πλάγιο. Τζεντίλε πρέπει να υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους ότι είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος παίκτης των Ιταλών. Κούης. Κωστίκος. Κωστίκος ανάμεσα από τον Κολοβάτι και τον Καμπρίνι. Κακή συνεννόηση με τον Γαλάκο και κατευθείαν out η μπάλα. 63ο λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία 0-1, με τον γκολ του Αντονιόνι στο 11ο λεπτό. Οι Έλληνες παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, έχουν οπωσδήποτε την υπεροχή και έχουν φτάσει πολύ κοντά στην ισοφάριση. Ο Τζοφ όμως φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή ημέρα σήμερα και έχει μπλοκάρει τουλάχιστον τις τρεις επικίνδυνες καταστάσεις για την αιστεία του. Κυράστας. Για τον Μαύρο, διώχνει όμως ο Τζεντίλε που τον παρακολουθεί από πολύ κοντά σε πλάγιο. Κυράστας στο Μαύρο με τον Τζεντίλε. Μαύρος, Τζεντίλε, Ταρντέλι και φάουλ του Τζεντίλε. Δελικάρη στο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Μέσα στην περιοχή έχει... Πηδάει τώρα και διώχνει ο Σιρέα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται στον Ιωσηφίδη. Ο Ιωσηφίδης που ξανασεντράρει. Κούης. Κούης για τον Μαύρο. Διώχνει ο Μαρίνι. Η μπάλα για τον Καψή. Η μπάλα για τον Καψή μέσα στην περιοχή. Παρολίγο το λάθος από τον Μαρίνι. Για να κόψει όμως ο Γκρατσιάνι εδώ. Γκρατσιάνι στον Ταρντέλι. Και αυτός και πάλι στον Γκρατσιάνι ανάμεσα από τους δύο παίκτες στον Αλτομπέλι. Offside όμως έχει σημειώσει ο επόπτης. Offside του Αλτομπέλι από τον Καψή στο Δελικάρη. Κόβεται από τον Αντονιόνι. Αντονιόνι και Καψής. Αντονιόνι κόβεται από τον Κούι και ένα φάουλ θα γίνει στον Ιταλό παίκτη. Κούις εδώ αριστερά. Φάουλ με τον Ταρντέλι στον Κόντι. Ο Ιωσηφίδης όμως θα κόψει. Η μπάλα για τον Μαύρο και πάλι στον Ιωσηφίδη. Φυρός, Δελικάρης. Δελικάρης η μπροστινή παλιά για τον Γαλάκο. Φάουλ θα κάνει εκεί ο Σιρέα. Το φάου λοιπόν από τον Ιωσηφίδη μέσα στην περιοχή, πολύ κοντά ο Κωστίκος και ο Μαύρος εκεί θα διώξει τελικά ο Τζεντίλε. Ο Τζεντίλε μπροστά από το Μαύρο, έτσι διώξε την μπάλα για τον Γκρατσιάνι τώρα. Γκρατσιάνι στον Αλτομπέλι, Κυράστας, Φυρός, Δελικάρης. Σε μισό γήπεδο γίνεται το παιχνίδι. Φυσικά το μισό γήπεδο ανήκει στους Ιταλούς που αμήνονται με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Πολλοί άνθρωποι η άμυνα των Ιταλών σήμερα. Περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο παρά στο πρώτο. Δελικάρης. Δελικάρης προσπαθεί να ξεφύγει για τον Κωστίκο και να ξαναδώσει την μπάλα και θα βγάλει ο Σιρέα σε κόρνερ. Δελικάρης για το κόρνερ. Χτυπήθηκε γρήγορα. Την μπάλα από τον Γαλάκο στην περιοχή. Ο Κούις. Και λέει απευθείας out. Και ο Τζοφ. Εδώ το νούμερο 17 ο Χαραλαμπίδης λοιπόν που ετοιμάζεται τώρα να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιον θα βγάλει. Με το νούμερο 9 λέει να βγει ο Κωστίκος. Κωστίκος λοιπόν βγαίνει και τη θέση του παίρνει ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης λοιπόν, ο άσος της δόξας δράμας και του εθνικού μας συγκροτήματος σήμερα, καλείται σε ένα δύσκολο ρόλο ανάμεσα από την πολυάνθρωπη αμυντική ζώνη των Ιταλών να διαπεράσει και να σημειώσει έστω και ένα γκολ για να φτάσουμε στην ισοφάριση. Αντονιόνι, Αλτομπέλι, Αλτομπέλι και Κυράστας. Στον Ταρντέλι, Ταρντέλι αφήσει στον Γκρατσιάνι και πάλι Ταρντέλι. Παρεμποδίζεται από τον Μαύρο τελικά η μπάλα για τον Κόντι και πίσω στον Τζεντίλε. Κόντι, Τζεντίλε, Ταρντέλι, Ταρντέλι, μπλοκάρει ο Σαργάνης. Εδώ ο Ταρντέλι, 44 φορές διεθνής, 26 χρόνων ο παίκτης της Γιουβέντους. Από τον Σαργάνη το ελεύθερο για τον Κούη. Πολύ καλά ο Κούης στον Γαλάκο και πάλι Κούης. Κούης στο Μαύρο. Κούης και πάλι προσπαθεί να περάσει ανάμεσα ο Τζεντίλε, όμως τον Τζοφ. Από τον Τζοφ και από τον Αντονιόνι, επέμβαση του Καψή. Καμπρίνι, δεν υπάρχει κανείς παίκτης μας τώρα στο κέντρο. Καμπρίνι στον Κόντι. Καμπρίνι, Αντονιόνι, Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι, δεν πρέπει να αφήσουν τον παίκτη αυτό να σουτάρει. Κόντι, Γκρατσιάνι και offside, λέει ο διαιτής, όμως να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κόντι, Κόντι, Γκρατσιάνι και κατευθείαν η μπάλα out. Μαύρος και Τζεντίλε, Κόντι, Μαύρος και Τζεντίλε και πάλι. Τζεντίλε πιο κοντά, θα απομακρύνει. Καψής, Καψής πολύ καλά στο πάρει την μπάλα. Ανοίγει για τον Γαλάκο που κερδίζει την μπάλα για τον Μαύρο. Μέσα στην περιοχή ο Μαύρος και κοντά του Ταρντέλι. Πίσω στον Γαλάκο. Γαλάκος που προσπαθεί να κάνει τη σέντρα και είναι κατευθείαν out. Εβδομικοστό λεπτό της συναντήσεως, Ελλάδα-Ιταλία πάντα 0-1. Είναι κρίμα που η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την υπεροχή της, ιδιαίτερα σε αυτό το δεύτερο μέρος που παίζει πάρα πολύ καλά και πολύ δυνατά. Ο Αρδίζογλου εδώ δέχεται τις περιποιήσεις του γιατρού και φυσιοθεραπευτή της ομάδος μας, κ. Σκορδί. Καμπρίνι, πίσω στον Κολοβάτι, που αφήνει στον Τζοφ. Και τώρα πρέπει να παρακολουθήσουμε ασφαλώς ένα θέαμα ακόμα μεγαλύτερης αμυντικής τακτικής και καθυστερήσεων από τους Ιταλούς. Καμπρίνι, για αυτούς έστω και το ένα γκολ και η νίκη μετράνε περισσότερο οι δύο βαθμοί, αγνοώντας το θέαμα φυσικά που θέλουν οι φύλαθλοι. Σιρέα τώρα στην επίθεση για τους Ιταλούς. Σιρέα από το κέντρο, μπροστά του είναι ο Καψής στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και Κυράστας. Γκρατσιάνι θα κάνει το σούτ και θα μπλοκάρει ο Σαργάνης. Εδώ ο Γκρατσιάνι και Κούης. Κούης για τον Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι. Μαρίνι του κάνει προβολή και φάουλ. Το χτυπάει γρήγορα στον Αρδίζογλου. Κούης. Κούης. Αρδίζογλου. Φυρός. Ακριβώς στη σέντρα οι παίκτες μας, όλοι κάτω προς την περιοχή των Ιταλών. Ιωσηφίδης. Για το Μαύρο. Πολύ καλά ο Μαύρος μέσα στην περιοχή. Αποτυγχάνει στην προσπάθειά του ο Χαραλαμπίδης και μπλοκάρει ο Τζοφ. Τζοφ για τον Αλτομπέλι, κερδίζει όμως ο Καψής και φάουλ θα κάνει ο Τζεντίλε. Δελικάρης. Για τον Χαραλαμπίδη που κέρδισε την μπάλα. Κατευθείαν out. Εδώ ο Χαραλαμπίδης. Στον Σιρέα και επανάληψη ζητάει ο διαιτητής. Ο διαιτητής έδειξε και το ρολόι του προηγουμένως, ίσως να σημείωσε κάποια καθυστέρηση. Καψής, Αλτομπέλι. Αντονιόνι, με συγχωρείτε, στον Αλτομπέλι τώρα. Μπροστά του όμως είναι ο Κυράστας. Για τον Σαργάνη. Γαλάκος και Μαρίνι, η μπάλα πίσω. Θα χαστεί από τον Ιωσηφίδη για τον Κόντι και τελικά όμως η επέμβαση του Καψή. Καψή στην επίθεση. Σέντρα του Καψή για τον Γαλάκο και το μαύρο έκοψε Τζεντίλε. Δεν υπάρχει κανείς όμως από την δεξιά πτέρυγα για την ελληνική ομάδα. Αλτομπέλι τώρα. Αλτομπέλι, κοντά του είναι ο Καμπρίνι. Αλτομπέλι πάντα στον Κόντι. Κόντι για τον Αντονιόνι στον Γκρατσιάνι και πίσω ακόμα για τον Ταρντέλι. Ταρντέλι στον Γκρατσιάνι μέσα στην περιοχή. Γκρατσιάνι προσπαθεί να βρει διέξοδο. Ο Κόντι θα κάνει το σούτ, όχι ακόμα. Ευτυχώς πολύ μακριά out. Η κεφαλιά του Χαραλαμπίδη που κερδίσε την μπάλα στον Γαλάκο. Γαλάκος προσπαθεί να ξεφύγει προς το κέντρο. Κόβεται από τον Μαρίνι. Αρδίζογλου. Αρδίζογλου και Μαρίνι. Στον Κούη. Ιωσηφίδης. Ιωσηφίδης. Σέντρα του Ιωσηφίδη μέσα στην περιοχή για τον Χαραλαμπίδη. Και τελικά η μπάλα. Out, λέει ο επόπτης και σημειώνει φυσικά ο Βοτρό. Διαμαρτυρίες των φιλάθλων που ζήτησαν και κόρνερ στην επέμβαση αυτή που έκανε ο Σιρέα. 75ο λεπτό της συναντήσεως. Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Και Τζοφ στο ελεύθερο. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι πάντα κρατάει την μπάλα. Ο Κούης στον Αρδίζογλου. Για τον Δελικάρη, μπροστά του έκοψε ο Καμπρίνι και τελικά θα φτάσουμε στον Αρδίζογλου. Αρδίζογλου. Μπροστά του ο Ταρντέλι για τον Μαύρο. Πίσω στον Ιωσηφίδη. Ιωσηφίδη στη σέντρα. Κεφαλιά του Χαραλαμπίδη μέσα στην παρέθη. Έχει σημειώσει ο επόπτης, βλέπουμε κάτι, θα δούμε όμως αμέσως αυτή την φάση. Συνεχίζεται, λέει ο διαιτητής. Μια καταπληκτική ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να ισοφαρίσει εδώ. Όταν κέρδισε την μπάλα ο Χαραλαμπίδης έφτασε κοντά στο μαύρο. Και ο Τζοφ μπλόκαρε ακριβώς επάνω στην επανορθωτική του γραμμή. Ξαναβλέπουμε όμως την φάση με τον Ιωσηφίδη, την κεφαλιά του Χαραλαμπίδη. Και η κεφαλιά που μπλοκάρει ο Τζοφ. Εδώ Τζεντίλε για τον Κόντι. Τζεντίλε και πάλι μπροστά στον Κόντι. Κόντι. Κόβει ο Αρδίζογλου. Ταρντέλι. Μπλοκάρει ο Σαργάνης πολύ καλά. Κόβει όμως και πάλι ο Ταρντέλι την μπάλα στο ελεύθερο του Σαργάνη. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Από τον Κόντι στον Αντονιόνι. Καμπρίνι. Αλτομπέλι. Αλτομπέλι. Χαραλαμπίδης και Κολοβάτι. Κολοβάτι διώχνει μακριά. Στον Φυρό. Κούης. Δελικάρης. Ιωσηφίδης, μπροστά του ο Ταρντέλι, Δελικάρης που ζητάει την μπάλα, ο Χαραλαμπίδης μέσα στην περιοχή με τον Κολοβάτι. Πηδάει πιο ψηλά και κατευθείαν out την μπάλα. Τζοφ. Καψής. Αρδίζογλου και Αλτομπέλι στον Καψή και πάλι για το Δελικάρη. Ανοίγει δεξιά ο αριστερά, με συγχωρείτε, στον Ιωσηφίδη που μπαίνει μέσα. Ιωσηφίδης και του γίνεται ένα φάουλ εκεί από τον Μαρίνι. Το φάουλ στον Ιωσηφίδη κάτω. Ο Κώστας Ιωσηφίδης, 38 φορές διεθνής, 28 χρόνων σήμερα, ο άσος του ΠΑΟΚ. Για να χτυπηθεί το φάουλ από τον Γαλάκο και η έξοδος του Τζοφ. Σημειώνεται και ένα φάουλ. Τζοφ. Καψής και Γκρατσιάνι τελικά. Στον Φυρό η μπάλα. Φυρός δυνατά για τον Χαραλαμπίδη. Πάνω από τον Σιρέα. Κοντά στην μπάλα όμως είναι ο Μαρίνι. Ιωσηφίδης για τον Χαραλαμπίδη. Πάνω από τον Κολοβάτι. Στον Γκρατσιάνι. Από τον Γκρατσιάνι στον Αντονιόνι. Αργός ο ρυθμός των Ιταλών. Προσπαθούν φυσικά να κερδίσουν χρόνο. Προηγούνται με ένα 0 άλλωστε. Κόντι. Από τον Κόντι και πάλι στον Γκρατσιάνι. Η επάμβαση του Φύρου. Κόντι. Καμπρίνι για τον Τζεντίλε που έχει περάσει στη θέση του έξω αριστερά και πάλι ο Καμπρίνι. Καμπρίνι στον Αντονιόνι. Αντονιόνι και πάλι από το σημείο εκείνο που είχε σημειώσει τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Έκοψε ο Κούης και φάουλ θα γίνει στο Δελικάρι. Και ο πάγκος των Ιταλών με τον Μπέαρτζοτ να φωνάζει εδώ σε πρώτο πλάνο και αριστερά του τον Μαλντίνι το βοηθό. Από τον Ιωσηφίδη για τον Χαραλαμπίδη, καταδιώκεται από τον Κολοβάτι. Χαραλαμπίδης. Κολοβάτι. Μαρίνι για τον Κόντι. Αλλάζει στον Μαρίνι και πάλι μπάλα. Μαρίνι που αφήνει τη θέση του για να κάνει την επίθεση αυτή και να γίνει και ένα φράγμα φάου, λέει ο κύριος Βοτρό. Διαμαρτυρίες του άνθιμου Καψή. Αλλά χωρίς αντίκρισμα, γιατί ο Γάλλος έδειξε τουλάχιστον και στο πρώτο ημίχρονο πως δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει επικίνδυνα φάουλ σε βάρος των Ιταλών. Ταρντέλι. Κόβει τώρα η ελληνική άμυνα με τον Δελικάρη στην επίθεση. Δελικάρης κατά μέτωπο επίθεση. Δεν υπάρχει όμως κανείς εκεί, εκτός και πάλι από το Μαρίνι που έχει βρεθεί στη θέση του πίσω. Αλτομπέλι για τον Ταρντέλι. Για τον Γκρατσιάνι. Αφήνει μέσα στην περιοχή και πλασάρει. Είναι το γκολ, το δεύτερο το γκολ των Ιταλών. Έκανε μια προσποίηση ο Σιρέα. Μπήκε μέσα στην περιοχή και αφού του άφησε ο Γκρατσιάνι την μπάλα, ξαναβλέπουμε τη φάση όμως. Να εδώ ο Σιρέα για να μπλοκάρει τον Σαργάνη που είχε επιχειρήσει στο μεταξύ έξοδο. 2-0 λοιπόν το σκορ για τους Ιταλούς. Ο Σιρέα που ξεκίνησε και πάλι στην ξαφνική αντεπίθεση αυτή των Ιταλών, έφυγε από την σέντρα. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή, έκανε προσποίηση ο Γκρατσιάνι και πλάσαρε στον εξερθόντα Σαργάνη. 2-0 λοιπόν για τους Ιταλούς στο σκορ. Καμπρίνι. Από τον Καμπρίνι η μπάλα δεξιά στον Ταρντέλι. Για τον Αλτομπέλι. Αλτομπέλι. Αλτομπέλι πάντα. Έχει μπροστά τον Κούη και τον Καψή. Καψής. Δελικάρης. Φάουλ του Κόντι. Εδώ ο Δελικάρης. Δελικάρης. Στον Ιωσηφίδη. Ιωσηφίδης που ξέφυγε από τον Κόντι. Σέντρα του Ιωσηφίδη για τον Χαραλαμπίδη. Η μπάλα για τον Κούι που μπερδεύεται και χάνει την μπάλα τελικά πιο πίσω από τον Σιρέα για τον Αντονιόνι. Αντονιόνι μπροστινή παλιά στον Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Φυρό. Γκρατσιάνι βγαίνει ο Σαργάνης και είναι κόρνερ. Μια ακόμα επικίνδυνη κατάσταση για την ελληνική εστία. Και ο Σαργάνης θα διώξει σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Αντονιόνι από τα δεξιά. Ο Αντονιόνι που είχε ανοίξει το σκορ στον 10ο. Και Σαργάνης. Χαραλαμπίδης και Κολοβάτι. Κολοβάτι κερδίζει την μπάλα για τον Γαλάκο. Κούης. Κούης. Θα κάνει το σούτο Κούης για να μπλοκάρει εύκολα ο Τζοφ. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι και βλέπουμε να φοράει και το πένθος ο Ιταλός παίκτης για τους σεισμοπαθείς της Ιταλίας. Από τον Κόντι για τον Καμπρίνι. Στον Ταρντέλι. Κόντι. Πασίτσες των Ιταλών. Τελευταία λεπτά της συναντήσεως. Κερδίζουν 2-0 μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και έχουν κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκρισή τους στους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλλου της Ισπανίας. Δελικάρης για την αντεπίθεση τώρα με τον Ταρντέλι μπροστά. Δελικάρης πάντα στον Γαλάκο. Γαλάκος και Μαρίνι μπροστά στον Δελικάρη. Δελικάρης και Σιρέα. Δελικάρης η μπάλα κόρνερ. Δελικάρης. Μέσα στην περιοχή και ο Καψής για να κερδίσει αυτή την κεφαλιά. Πηδάει ο Καψής, πηδάει ο Τζεντίλε για τον Αντονιόνι. 5 λεπτά από το τέλος της συναντήσεως. Οι Ιταλοί προηγούνται με 2-0 της εθνικής μας ομάδας. Αντονιόνι στην αντεπίθεση τώρα. Offside το Αλτομπέλι. Και μια αλλαγή τώρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ιταλοί. Με το νούμερο 13 ο Οριάλη θα πάρει τη θέση, θα δούμε με το νούμερο 10 του Αντονιόνι. Οριάλη λοιπόν στη θέση του Αντονιόνι. Υποτικά και αθλητικά, αντίθετα από ό,τι φοβόντουσαν οι Ιταλοί, οι Έλληνες φίλαθλοι χειροκροτούν τον Αντονιόνι εδώ που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να παραχωρήσει την θέση του στον Οριάλη με το νούμερο 13. Οριάλη, 14 φορές με τη σημερινή διεθνής, 28 χρόνων, έχει παίξει στο παρελθόν με την Ίντερ εναντίον της ΣΑΕΚ. Και Δελικάρης. Δελικάρης θα ξεφύγει. Έχει μπροστά του τον Ταρντέλι. Σέντρα για τον Χαραλαμπίδη. Κεφαλιά του Κούι. Μπροστά στον Μαύρο και μπλοκάρει ο Τζοφ. Καμπρίνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τώρα για τον Οριάλη. Στον Αλτομπέλι. Αλτομπέλι, δεξιά του περιμένει την μπάλα ο Ταρντέλι. Ταρντέλι τώρα, πιο δεξιά ακόμα ο Κόντι. Κόντι για τον Γκρατσιάνι, κεφαλιά του Γκρατσιάνι. Και πιάνει ο Σαργάνης. Τζεντίλε. Κόντι. Προλαβαίνει ο Δελικάρης, η μπάλα όμως πάει στον Καμπρίνι. Καμπρίνι 22 φορές διεθνής, 23 χρόνων, άσος της Γιουβέντους. Για τον Οριάλη εδώ. Στον Αλτομπέλι. Και αυτό στον Ταρντέλι. Ταρντέλι προσπαθεί να δώσει στον Αλτομπέλι, έκοψε ο Καψής. Κυράστας, προβολή του Οριάλη, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής στον Δελικάρη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι και η διαφορά τερμάτων στο τέλος της βαθμολογίας του ομίλου έχει σημασία. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε μέσα στην περιοχή και η έξοδος του Τζοφ μπροστά από το μαύρο. Δύο έως τρία λεπτά με το χρονόμετρό μας υπολείπονται ακόμα για να λήξει το σημερινό παιχνίδι. Ο Οριάλη για τον Ταρντέλι. Οριάλη. Οριάλη, ένας καθαρά μερικός παίκτης που μπήκε για να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Τζεντίλε, Μαρίνι, Καμπρίνι, Οριάλη, Ταρντέλι. Από τον Ταρντέλι και πάλι στον Καμπρίνι. Γκρατσιάνι, Ταρντέλι. Οι φύλαθλοι στις κερκίδες τώρα πλέον όρθιοι. Μαρίνι, Οριάλη, Μαρίνι, Κόντι, Αλτομπέλι. Ο Αλτομπέλι και πάλι προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ απευθείας και θα μπλοκάρει ο Σαργάνης. Δελικάρης. Δελικάρης. Κακή μεταβίβαση. Καμπρίνι. Στον Γκρατσιάνι. Αρδίζογλου. Κυράστας. Κούης. Από τον Κούη, βαθιά παλιά για τον Χαραλαμπίδη. Θα κόψει ο Κολοβάτι, ο μαύρος μέσα στην περιοχή, ο Χαραλαμπίδης. Για να στείλουν την μπάλα τελικά οι παίκτες της Ιταλίας σε κόρνερ. Μια καλή προσπάθεια των Ελλήνων παίκτων μέσα στην περιοχή με το μαύρο και το Χαραλαμπίδη. Τελικά κόρνερ που ετοιμάζεται τώρα και πηγαίνει να χτυπήσει ο Δελικάρης. Δελικάρης, Χαραλαμπίδης, out. Εδώ ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης που πήρε την θέση του Κωστίκου στο δεύτερο ημίχρονο. Και Τζοφ. Οριάλη. Οριάλη, Γαλάκος και Κυράστας. Φάουλ. Χτυπάει γρήγορα το φάουλ ο Οριάλη για τον Ταρντέλι. Ο διαιτητής παρατηρεί τον Κυράστα. Καμπρίνι. Κολοβάτι, Καμπρίνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι που ετοιμάζεται τώρα να κάνει τη σέντρα. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, ο κύριος Βοτρό, θα σημειώσει την λήξη του αγώνα που βρίσκει νικήτρια την Ιταλία με την Ελλάδα με σκορ 2-0. Στο 11ο λεπτό της συναντήσεως ο Αντονιόνι άνοιξε το σκορ και στο 82ο ο Σιρέα έκανε το 2-0, τη στιγμή που οι Έλληνες είχαν δείξει ότι ήταν έτοιμοι τουλάχιστον σε αυτό το μέρος να ισοφαρίσουν τους Ιταλούς. Μια ελληνική ομάδα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο να παίζει συγκρατημένα, να αφήνει ελεύθερους χώρους στους Ιταλούς που να αναπτύσσονται τόσο στο κέντρο όσο και στην επίθεση, και τελικά οι Έλληνες κατάλαβαν ότι μόνο με δύναμη στο δεύτερο μέρος θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Έτσι αντεπετέθησαν και στην προσπάθειά τους να ισοφαρίσουν άφησαν και κάποιο κενό πίσω. Αυτό το κενό εκμεταλλεύτηκε ο Σιρέα που μπήκε στην περιοχή και με μία... Ας εδώ όμως θα διακόψουμε την περιγραφή μας για να περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Σοφιανίδης, συνεργάτης του Παναγούλια, θα μας μιλήσει για τον αγώνα. Κύριε Σοφιανίδη, χάσαμε με αυτό το απροσδόκητο σκορ γιατί ήταν οι Ιταλοί καλύτεροι ή αποδίδεται την ήττα κάπου αλλού? Εκ των προτέρων γνωρίζαμε ότι το ιταλικό ποδοσφαιρικό ποδόσφαιρο και γενικά δηλαδή πώς αγωνίζονται αυτοί, τι περιμένουν, γιατί το παραμικρό λάθος το εκμεταλλεύονται. Αυτό έγινε στα πρώτα 10 λεπτά που εμείς προσπαθώντας να ανοιχτούμε για να σημειώσουμε γκολ, δώσαμε την ευκαιρία στους Ιταλούς σε μια αντεπίθεση με τελείως ανόητο τον Αντονιόνι να σουτάρει και να πετύχει το πρώτο τέρμα. Μετά από αυτό είναι γεγονός ότι όλα ένα δεκαπινάδο άρχισαν να έχουν ανάποδα για μας. Κύριε Σοφιανίδη, ο Λιβαθινός ή κάποιος άλλος παίκτης έπρεπε να είναι πάνω στον Αντονιόνι τη στιγμή του σουτ? Σε ποιον είχαν δοθεί εντολές? Δεν είχαν δοθεί εντολές. Χωρίς να έχω διάθεση να αποδώσω ευθύνη. Απλώς... Σωστά, δεν είχαν δοθεί εντολές, αλλά οπωσδήποτε κάποιος ο πλησιέστος θα πρέπει να βρεθεί επάνω στον Αντονιόνι για να μην σπάρει. Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως ισορροπήσαμε το παιχνίδι, έφυγε από την νευρικότητα.